Σεβαστέ Πατέρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη Πειραιάς, κυρία Μαυρίδου, κύριε πρώην Ομάρχα, κύριε υποψήφιε Δήμαρχε, κύριε Δαντάμι, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου, Πρόεδρε της Εστίας Περιόδων Μισών, αγαπητοί φίλες και φίλες. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά σήμερα και συγκίνηση, γιατί με τον κύριο Μαρτζούγο, τον Αντινάβαρχο, συνυπηρετήσαμε μαζί πριν 30 τόσα χρόνια, το 1985, στην φρεγάτα Έλλη. Εγώ ήμουν μικρός τότε, λίγο μεγαλύτερος, ήταν αξιωματικός ο κύριος Μαρτζούγος σε επιχειρήσεις και από τότε θαύμαζα την επιστημοσύνη του, την επάρκειά του, την σοβαρότητά του, την υπευθυνότητά του και πραγματικά χαιρόμασταν όλοι που τον είχαμε διευθυντή μας. Συναντηθήκαμε 30 χρόνια μετά. Εκείνος είναι πρόεδρος πλέον τώρα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και έτσι αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι σήμερα κοντά μας και να μας μιλήσει για ένα θέμα το οποίο πάντα θα είναι επίκαιρο, γιατί πάντα οι κρίσεις με την Τουρκία είναι συνεχείς και είμαστε ανυπόμονοι να ακούσουμε την εισήγησή του. Πριν σας διαβάσω το βιογραφικό του, έχουμε τρεις επιστολές. Η πρώτη είναι από τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, ο οποίος λέει ότι επικοινωνώ μαζί σας με την παρούσα προκειμένου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραστώ στην εκδήλωση που διοργανώνετε, παρά όμως την έντονη επιθυμία μου να βρεθώ ανάμεσά σας, οι λιμένες υποχρεώσεις την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ. Για το λόγο αυτό θα παρακαλούσα να θεωρήσετε την απουσία μου δικαιολογημένη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Η δεύτερη επιστολή είναι από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον Αντινάβαρχο Νικόλαο Τσούνη, ο οποίος μας στέλνει το σημερινό μήνυμά του. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση που μου απευθύνεται να παραστώ στην ομιλία του Αντιναβάρχου κ. Βασιλείου Μαρτζούκου Ποινή, επί του άκρου ενδιαφέροντος θέματος, συγκριτική ανάλυση κρίσεων, Φόκλαντ και ημείων, που θα διεξερθεί στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 7. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις ήταν χθες ο κ. Αγέν και χθες στη Θεσσαλονίκη, λόγω της παρελάσεως, χθες το απόγευμα κατέβηκε στην Αθήνα. Δυστυχώς λοιπόν, ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν θα μου επιτρέψουν να παρευρεθώ. Παρά τα αυτά, θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητά μου για την επιτυχία της ανωτέρω εκδήλωσης. Ο Αντινάβαρχος, ο Βασίλειος Μαρτζούκος Ποινή, αποτελεί καταξιωμένο συνάδελφο με μεγάλη εμπειρία και γνώση επιθεμάτων στρατηγικής και χειρισμού κρίσεων, στοιχεία που του καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή για την ανάλυση του υπόψη θέματος. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ευόδοση των προσπαθειών σας. Με εκτίμηση, Αντινάβαρχος Νικόλαος Τσούνης, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Και η τρίτη επιστολή είναι από τον υπονάβαρχο κύριο Στέλιο Φενέκο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, η κοινωνία αξιών και εγώ προσωπικά ως πρόεδρός της χαιρετίζουμε την εξαιρετική εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης για την κρίση των ημείων. Η σύγκριση που επιχειρείται ανάμεσα στην κρίση των ημείων και των Φόκλαντ δίνει την ευκαιρία να διδαχθούμε πολλά για να βελτιώσουμε το σύστημα διαχείρισης κρίσεων της χώρας μας. Και καταλληλότερος για τη σύγκριση αυτή δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Άβαρχο Μαρτζούκο, ο οποίος όχι μόνο έχει σπουδάσει και εντρυφήσει σε βάθος τον χειρισμό κρίσεων, αλλά ήταν και ο κυβερνήτης στην αυαρχίδα του στόλου, τη φρεγάτα Έλλη, κατά την κρίση των ημείων, επί της οποίας είχα την τιμή να επιβαίνω και εγώ ως επιτελής τότε του αρχηγού στόλου. Οι ακαδημαϊκές γνώσεις του και οι αποδεδειγμένες στην πράξη διοικητικές ικανότητές του αποτελούν εχέγγυο για την διεξοδική προσέγγιση της επιχειρούμενης σύγκρισης των δύο κρίσεων. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την άοκνη προσπάθεια τη δική σας και του Συλλόγου Γονέων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης για το εξαιρετικό επίπεδο των διαλέξεων και την ποιότητα των προσκεκλημένων σας. Με εκτίμηση, υπονάβαρχος Ποινή Στέλιος Φενέκος. Και το βιογραφικό λίγο. Κατάγεται ο κ. Μαρτζούκος από την Άνω Κορακιάνα Κερκύρας. Φίτησε Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1971 έως το 1975 και αποστρατεύτηκε το 2006. Κατά την 15ετή θαλάσσια υπηρεσία του επί αντιτορπιλικών, πυραυλακάτων και φρεγατών, μεταξύ άλλων διατέλεσε κυβερνήτης της πυραυλακάτου Μπλέσας και της φρεγάτας Έλλης, όπως προαναφέραμε, διοικητής της πρώτης μοίρας φρεγατών, αρχιεπιστολεύσης στόλου και διοικητής φρεγατών. Κατά την 11ετή υπηρεσία του σε θέση ξηράς, μεταξύ άλλων, υπηρέτησε ως
υπασπιστής της αυτοεξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Διευθυντής Σπουδών στην Ναυτική Σχολή Πολέμου, Ναυτικός Ακόλουθος Βόνης, Διευθυντής Α1 του ΓΕΝ, Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης και Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Και είστε και επίτιμος Πρόεδρος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανολογία όπλων από το Naval Postgraduate School του Monterey, τον ΗΠΑ, και είναι απόφοιτος του Naval War College, τον ΗΠΑ. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις διεθνές σχέσεις και στρατηγικές σπουδές του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2006 έως το 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, ΕΛΙΣΜΕ, από το 2012. Είναι εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στην ΣΕΘΑ. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς από τον κύριο Διακόπουλο, τον διοικητή. Μιλήσαμε και λέει, τον έχουμε συχνά. Οπότε έχετε τα χαιρετίσματα. Η ΣΕΘΑ είναι η Σχολή Εθνικής Αμήνης, εισηγητής κυρίως επιθεμάτων στρατηγικής και χειρισμού κρίσεων, καθώς και στο ΙΔΙΣ, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, επικεφαλής ομάδος ερευνητών επιθεμάτων χειρισμού κρίσεων του ΙΔΙΣ. Παρόλο που ο κύριος Ναύαρχος έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχει γυρίσει την Αμερική από τις διάφορες σπουδές που έχει κάνει, όπως μου είπε το απόγευμα, δεν ήρθε στην Κατερίνη. Έτσι λοιπόν, η Σχολή Γονέων με την σημερινή εκδήλωση τον έφερε στην πόλη μας και ελπίζουμε μέχρι το μεσημέρι που θα φύγετε να σας ξαναγήσουμε όσα μπορέσουμε να σας δείξουμε. Κύριε Μαρτζούκο, έχετε το λόγο. Λοιπόν, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να δούμε να φτάσουμε εδώ πέρα. Το 91 λοιπόν αρχίζει και αμφισβητεί η Τουρκία πάλι το καθεστώς του Αιγαίου. Το 94 τίθεται σε ισχύ το δίκαιο της θάλασσας του Μοντέκο Μπέι του 82 και το επικυρώνει η Βουλή μας το 95. Άρα γιατί τα λέω αυτά, γιατί η περίοδος προ της κρίσης των ημείων είναι ήδη τεταμένη. Μας λένε οι Τούρκοι, γιατί φοβόνταν αυτοί ότι θα επικυρώσουμε τότε τη σύμβαση αυτή που μας έδινε το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά και η επόμενη κίνηση που θα κάναμε θα ήταν να επεκτείνουμε τα χωρικά. Άρχισαν λοιπόν οι προειδοποίησεις και οι φοβέρες. Και δεν έφτανε αυτό. Το 94 τότε υφυπουργός Μπετενιώτης, αν θυμάστε, οι παλαιότεροι, ανέλαβε μια πρωτοβουλία να αναζωογονήσει μια σειρά από βράχους στο Αιγαίο, ξεκίνησε από 18 και μετά θα πήγαινε και σε άλλους, για να αποκτήσουν οικονομική ζωή και έτσι να έχουν και αυτοί δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Γιατί αν δεν έχει οικονομική ζωή επάνω η νήσος, δεν δικαιούται κάτι τέτοιο. Θα έβαζε λοιπόν εκκλησούλες, θα έβαζε κτηνοτροφικούς εκεί σταθμούς, έψαχνε για εθελοντές που βρέθηκαν και πολλοί από το πολεμικό ναυτικό είχαν δηλώσει απόστρατοι να πάνε να κάτσουν εκεί στους βράχους, να συντηρούν εκεί όλα αυτά και να ζουν με τις κατσίκες και, και τις καλλιέργειες, μόνο που τα έκανε με τα πάσης δημοσιότητος και με τα πάσης επισημότητος. Δηλαδή αυτό έγινε πλέον χολιγουντιανό σύριαλ. Με αποτέλεσμα βέβαια ο άλλος από εκεί να το πάρει αμέσως και να αντιδράσει ο Τούρκος. Με αυτά σας σκηνικό φτάνουμε στην περίοδο της κρίσης που είναι ένα μήνα πριν την πραγματική κρίση, αλλά από αυτό όταν δεν λέγαμε πριν για τον καταλήτη. Να ο καταλήτης. Ένα μήνα πριν. Ποιος ήτανε? 26 το δεκάτου πάει και προσαράζει ένα τουρκικό εμπορικό πάνω στην Ανατολική Ήμια και όταν πάνε τον ξεκολλήσουν λέει «Α, δεν θέλω εσάς. Φύγετε. Εγώ θέλω τουρκική βοήθεια γιατί το νησί είναι τουρκικό». Αυτό έπρεπε κάτι να μας χτυπήσει σαν συναγερμός. Αυτό τυχαία έγινε. Ένα το κρατούμενο. Και αν δεν μας συγκινούσε αυτό, έπρεπε να μας συγκινήσει αυτό που συνέβη μία μέρα ακριβώς μετά, 27 του μηνός, όπου βγαίνει το τουρκικό ΙΠΕΞ και διαμηνύει προφορικά στην ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας ότι τα ίμια είναι τουρκικό έδαφος. Στον πρέσβη Νεζαρίτη. Έτσι. Με ρηματική διακίνηση. Όχι, ρηματική έρχεται μετά. Αυτό δεν είναι προφορικά, είναι διαμήνυση προφορική. 27-12. Άρα λοιπόν, συνδυασμός αυτών των δύο για μένα είναι καταλήτης. Κάπου πάνε, κάπου το πάνε. Αλλά εμείς αγρόνι γοράζαμε. Δεν κουνιέται φίλο. Προχωράμε. 29-12, εδώ είναι η ρηματική διακοίνωση, που λέει ότι οι βραχονισίδες Καρντάκ, λένε οι Τούρκοι, αποτελούν μέρος τουρκικής επικράτειας και βρίσκονται γεγραμμένες στο κτηματολόγιο
περιφέρειας Μουγλών της νομαρχίας Αλικαρνασσού και το χωριό αυτό. Η διακοίνωση αυτή, προσέξτε τώρα, έρχεται αυτή η διακοίνωση ρηματική στο ΙΠΕΞ και δεν κοινοποιείται στο ΓΕΘΑ. Άρα ο ΑΓΕΘΑ δεν ξέρει τίποτα. Το κρατάει το ΙΠΕΞ για τον εαυτό του. Προχωράμε. 9 πρώτου λοιπόν τώρα. Το ΙΠΕΞ της Ελλάδας απορρίπτει τη ρηματική διακοίνωση. Προσέξτε πόσες μέρες περάσανε, 10 μέρες, για να απαντήσει. Έτσι. Απαντάει λοιπόν ότι δεν είναι αυτό, ξέρω εγώ, διακοίνωση τώρα. Τώρα μαθαίνει ο ΓΕΘΑ για πρώτη φορά ότι υπάρχει και κάτι τέτοιο. Το τουρκικό ΙΠΕΞ δεν αποδέχεται την ελληνική θέση. Αυτά στις 9 πρώτου. 15 πρώτου παρατείται για λόγους υγείας ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αντίστοιχα έχουν και κάτι προβλήματα και οι Τούρκοι πολιτικά. 16 πρώτου. Ο ΙΠΕΞ ζητάει αυξημένη επιτήρηση στην περιοχή από το ΓΕΘΑ, το ΓΕΝ και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος. 18 του μηνός εκλέγεται Σιμίτης πρωθυπουργός. Πάμε προς την κρίση, έτσι. 18 πρώτου εκλέγεται νέος πρωθυπουργός. 19 πρώτου το ΓΕΘΑ ζητεί επικαλυπτικά από τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων αυξημένα μέτρα επιτηρήσεως. 22 ορκίζεται η νέα κυβέρνηση. 22 πρώτου. 24 βγαίνει για πρώτη φορά στην κοινή γνώμη η ρηματική διακοίνωση των Τούρκων που είχε προηγηθεί. Ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα. Βγαίνει εδώ πέρα, το υποκλέπτει ο Αντένα και το βγάζει για πρώτη φορά 24 του μηνός. Μία μέρα μετά, ο δήμαρχος Καλλίνου, ο Διακομιχάλης, πάει και καρφώνει τη σημαία πάνω στα Ήμια, τα ανατολικά, 25 του μηνός. Μία μέρα μετά την αποκάλυψη. Δύο μέρες μετά από αυτό, έρχονται αυτοί οι καλοπροαίρετοι και αυθόρμητοι δημοσιογράφοι, εντός παρενθέσεως μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, με ιδιωτικό αεροπλάνο, με ιδιωτικό ελικόπτερο, και αφήνουν, βγάζουν την ελληνική σημαία του Διακομιχάλη, του Δημάρχου, και βάζουν την τουρκική στα ανατολικά Ήμια. Μία μέρα μετά, 28 του μηνός, 31 υπενθυμίζω είναι το αποκορύφωμα της κρίσεως, φτάσαμε ήδη 28 τώρα, ένα περιπολικό του ναυτικού μας υποστέλει την τουρκική και υψώνει την ελληνική σημαία. Αφού ειδοποιεί τον, ναυτικό διοικητή Αιγαίου. Και εγκρίνει και ο ΑΓΕΝ, λαμβάνει γνώση και ο ΑΓΕΘΑ και ενημερώνει και τον Αρσένη που είναι υπουργός Άμυνας. Άρα όλοι αυτοί το ξέρουν και επιδοκιμάζουν την κίνηση. 28 του μηνός αυτά. Συγκαλείται το ΣΑΓΕ την ίδια μέρα πρωινές ώρες. Μέσα εκεί λοιπόν λένε να αυξηθεί η ετοιμότητα χωρίς όμως αυξημένη παρουσία για να μην κλιμακώσουμε, να βγάλουμε ένα άγημα πάνω στην Ανατολική Ήμια που βάλαμε τη σημαία τη δική μας πλέον, για να φυλάμε τη σημαία, όχι όμως την ημέρα για να μην θεωρηθεί ότι προκαλούμε και ότι κλιμακώνουμε, αλλά μόνο το βράδυ, το πρωί να τη φυλάμε με περιπολικά. Αυτά γινόταν τότε. Ο Λιμπέρι ζητά φύλαξη από κομμάντο του στρατού, ο αρχηγός στρατού προβάλλει κάποιες αδυναμίες και λέει εγώ δεν μπορώ, αδυνατό κλπ. Και έτσι στρέφεται στους βατραχανθρώπους ο Λιμπέρις και φέρνει οι βατραχανθρώπους. Προχωράμε. Ενημερώνεται ο Υπουργός Άμυνας και ο Υφυπουργός ενημερώνουν στρατιωτικούς συντάκτες. Χωρίς να προσκληθεί ο ΑΓΕΘΑ. Τι διακρίνουμε εδώ, μια ψυχρότητα, έτσι, μια ψυχρότητα στις σχέσεις και μια απομόνωση. Δεν τα λέμε όλα, λέμε κάποια. Αποβιβάζονται οι βατράχανθρωποι στην Ήμια και τη φυλάνε. Βραδινές ώρες ο Πάγκαλος ενημερώνει, προσέξτε, τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουδέποτε ο Πάγκαλος ζήτησε και στις Βρυξέλλες όταν πήγε μετά, δεν ζήτησε ποτέ αλληλεγγύη, δεν ζήτησε ποτέ στήριξη. Τους ενημέρωσε. Ενώ είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το έρισμα, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Το ΚΙΣΕΑ, 29 του μηνός, δεν έχει ακόμα συνεδριάσει. Δεν έχει συνεδριάσει. Και δεν δίνονται πολιτικές προθέσεις προς τη στρατιωτική ηγεσία που λέγαμε πριν ότι πρέπει η πολιτική ηγεσία να λέει προθέσεις. Δεν δίνει προθέσεις.
αναλαμβάνει η επιχειρησιακή διοίκηση. Ο ΑΓΕΘΑ, προχωράμε, συγκαλείται το ΣΑΓΕ. Ο ΑΓΕΘΑ αποδεσμεύει, αναγκάζεται και αποδεσμεύει εθνικούς κανόνες εμπλοκής επιπέδου ΚΙΣΕΑ, αλλά αφού δεν συγκαλείται το ΚΙΣΕΑ, αναγκάζεται ο ΑΓΕΘΑ να αποδεσμεύει εθνικούς κανόνες εμπλοκής που είναι του ΚΙΣΕΑ, προκειμένου τα πλοία να έχουν κάτι να αντιδράσουν αν τους συμβεί κάτι. Οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, είναι ένα εργαλείο με το οποίο η πολιτική ηγεσία μπορεί να διαχειρίζεται την κρίση. Δηλαδή τι είναι? Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα, ξέρω εγώ, 300 κανόνες, σκεφτείτε κάτι τέτοιο, οι οποίοι στην αρχή μιας κρίσεως, στην ειρηνική περίοδο, ας πούμε, έτσι, στην ειρηνική περίοδο, όλοι αυτοί οι κανόνες είναι δεσμευμένοι. Κανείς δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον από τους κανόνες αυτούς. Είναι όλοι κλειδωμένοι. Τώρα, αν θέλει να κλιμακώνει σταδιακά μια κυβέρνηση την κρίση, τότε μπορεί σταδιακά να αποδεσμεύει μια σειρά τέτοιων κανόνων εμπλοκής, προκειμένου και ή να τους καταργεί. Άρα στην ουσία είναι το χαλινάρι μέσω των οποίων κλιμακώνει και αποκλιμακώνει η πολιτική κυβέρνηση μια κρίση. Αυτοί είναι οι κανόνες εμπλοκή. Και τι είναι αυτή στην πράξη? Παράδειγμα, αν εμένα πάει, είμαι στη θάλασσα και βλέπω έναν που έρχεται να με εμβολήσει, έχω δικαίωμα να του ρίξω και να τον βουλιάξω με πυροβόλο πριν με φτάσει? Πρέπει να τον εμβολήσω κι εγώ? Πρέπει να φύγω? Τι πρέπει να κάνω? Αν με εγκλωβίζει με το ραντάρ, που σημαίνει ότι μπορεί να μου φύγει, να φύγει και ένας πύραυλος μετά και να μου έρθει, εγώ τι θα κάνω? Αυτά λοιπόν μέσα υπάρχουν οι κανόνες που λένε, αν συγίνει αυτό, εσύ κάνεις αυτά. Αυτοί είναι οι κανόνες εμπλοκής. Τέτοιοι κανόνες λοιπόν, οι πιο σοβαροί, αποδεσμεύονται από το ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ δεν συνεκλήθη ποτέ. Άρα αναγκάστηκε ο ΑΓΕΘΑ κάποιους από αυτούς να τους πάρει και να τους ενεργοποιήσει ο ίδιος, γιατί τα πλοία ήταν απροστάτευτα. Όχι τα πλοία, και ο στρατός σειράς και η αεροπορία. Έπρεπε να έχουν κανόνες. Προσέξτε αυτό εδώ το σημείο. Είχαμε τον Άβαρχο, τον κύριο Λιμπέρη, κύριε Ναύαρχε, ναι, 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 εδώ πέρα το 2010, και αυτό μας έλεγε εδώ σε αυτή την αίθουσα, ότι ζητούσε απεγνωσμένα ενεργοποίηση των κανόνων εμπλοκής από την τότε πολιτική, νεοεκλογήσια πολιτική ηγεσία, και αυτή έλεγε τι είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είσαι σε τακτικά πλεονεκτική θέση, μπορεί να είσαι πιο εκπαιδευμένος, να είσαι πιο έτοιμος, να είσαι σε όλα να υπερτερείς, αλλά να πας αύτανδρος. Γιατί ποτέ δεν θα σου επιτρέψει, δεν θα σου δώσει πράσινο φως, αφού δεν σου αποδέσμευσε τον αντίστοιχο ΕΚΕ, η πολιτική σου ηγεσία. Άρα λοιπόν, η ιδέα πολιτική ηγεσία προς την οποία στρέφεσαι για να σου αποδεσμεύσει τους κανόνες, αγνοεί την ύπαρξή τους. Λέει, τι είναι αυτοί οι κανόνες? Έτσι. Λοιπόν, το ΓΕΘΑ λοιπόν προτείνει στον ΥΠΕΞ, προσέξτε αυτό, έχει ενδιαφέρον αυτό το δεύτερο, διαβάστε αυτή την πρόταση εδώ, προτείνει στο ΥΠΕΞ, εν όψη, τώρα είμαστε δύο μέρες πριν το αποκορύφωμα, έτσι. Λέει στο ΥΠΕΞ λοιπόν μια άμεση συνάντηση να συζητήσουν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και το ΥΠΕΞ προτείνει στην απάντησή του η σύσκεψη να πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου, έτσι, λόγω φόρτου εργασίας. Λόγω φόρτου εργασίας, παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε. Νέα ρηματική διακοίνωση. Προσέξτε, από εκεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας κάθε δεύτερη μέρα συνεδριάζει. Και 29 του μηνός παίρνει την απόφαση για την απόβαση στη Δυτική Ήμια. 29. Ο Σιμίτης εκείνη την ώρα, 29 του μηνός, για να μην σας καθυστερώ με τα κείμενα, ο Σιμίτης 29 του μηνός βγάζει μια ανακοίνωση επιθετική στην ουσία. Λέει, εμείς έχουμε και τα μέσα και τη βούληση να μην δώσουμε σπιθαμή, εδάφους και να μην θυγούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Λίγες ώρες μετά, λέει στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Υπουργό Άμυνας, βγείτε και κάντε δηλώσεις για αποκλιμάκωση. 29 του μήνος το βράδυ δεσμεύεται στον Κλίντον ο Σιμίτης ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πολιτική, στρατιωτική βία. Αυτά δεν τα ξέρει ο ΑΓΕΘΑ. Και δεν ενημερώνεται για αυτά. Ότι απ' τη μία η χώρα μας έχει δεσμευτεί να μην χρησιμοποιεί στρατιωτική βία και απ' την άλλη ο άλλος εκεί πέρα έχει απέναντι αυτά που γίνονται και πασχίζει να δει τι θα κάνει. Έτσι. Ε,
Βράδυ 29η, το Κησέα δεν έχει συνέλθει. Ποτέ. 30 του μηνός, στην κρίση δηλαδή, στο αποκορύφωμα, έρχεται ο Διευθυντής Στρατιωτικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο Ναύαρχος Λαμπύρης τότε, ήταν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για ενημέρωση από τον ΑΓΕΕΘΑ, γιατί ως τότε η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν έχει ενημερωθεί για τίποτα. Και επειδή ανησυχεί από εκεί, στέλνει τον επικεφαλής του Στρατιωτικού Γραφείου στον ΑΓΕΕΘΑ να του πει τι γίνεται. 30 του μηνός βγαίνει ο στόλος υπό πλήρη τηλεοπτική κάλυψη. Κανένας έλεγχος στα ΜΜΕ. Βγαίνουν τα πλοία και είναι και ο Καθεβερίκιος, ας πούμε, τώρα παίρνει αυτό ταινία και λέει, ξέρω εγώ, και τώρα φεύγει η φρεγάτα αυτό και πάει εκεί. Και τώρα πάει το υποβρύχιο, έτσι. Αυτό το έβλεπε όλος ο πλανήτης. Άλλη μία παράμετρος προς αποφυγή. Και βεβαίως ουδέποτε όλα αυτά τα πλοία πήγαν στην περιοχή των ημείων, εννοείται, οι εντολές ήταν σαφείς, έπρεπε απλώς να φύγουν, ώστε αν γίνει κάτι να μην εγκλωβιστούν στον άφθαθμο, να είναι έξω. Και βγήκαν για ασκήσεις στο κεντρικό Αιγαίο, όχι στην περιοχή των ημείων, όπου σε όλη τη διάρκεια της κρίσεως φρόντισαν να υπάρχει η ίδια περίπου αναλογία των μεν και των δε. Έκαι όμως κατάλληλοι δεν υπήρξαν. Δηλαδή, τις δύο τελευταίες μέρες, παραβιάζοντο τα χωρικά μας ύδατα στα Ήμια, μπαίναν δηλαδή τα τουρκικά πλοία μέσα και δεν υπήρχε κανόνας εμπλοκής δικός μας πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Παρά μόνο τους λέγανε, ναι, απλώς προειδοποιήστε τους ότι είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, τίποτα άλλο. Και ήταν εκεί 2-24 ώρα στις 500 γιάρδες, 500 μέτρα από τα Ήμια και κανείς δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και γυρνούσαν γύρω-γύρω σαν τους Ινδιάνους οι δικές μας φρεγάτες με τις τουρκικές. Μόνο αγκαλιά δεν ήρθανε, γύρω-γύρω από τα Ήμια, μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Έγινε μια σύσκεψη εδώ πέρα, ζήτησε ο Λιμπέρης έκαι 30 του μηνός το βράδυ, τον επιτιμήσανε, για να μην πω τον έβρισαν κιόλας, και ο Πρωθυπουργός είπε να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Παραβιάσει χωρικών υδάτων. Διατάσσεται το ίδρα που είναι στην στενατοϊκή αποστολή να γυρίσει πίσω και αυτό είναι πολιτικό μήνυμα. Και 30 του μηνός, βράδυ εκεί της κρίσεως, γίνονται και προγραμματικές δηλώσεις, γιατί η κυβέρνηση τότε γι' αυτό ζούσανε. Έτσι, για τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβερνήσεως στη Βουλή. Και ο ΙΠΕΞ απεμπολεί μόνος του ένα δικαίωμα που είχαμε μια κρίση και ίσως παρουσιαζόταν μια ευκαιρία της επεκτάσεως των χωρικών υδάτων. Όμως δηλώνει από βήματος ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα επεκτάσεως των χωρικών υδάτων αυτή τη χρονική περίοδο. Άρα λοιπόν οι άλλοι ξέρανε πλέον ότι εμείς δεν πρόκειται να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Μέτρα συναγερμού. Έρχεται ο σταθμάρχης της CIA στην ΑΕΠ και τη λέει ο Τένετ και προτείνει τη λύση της διπλωματίας, το καθεστώς το προηγούμενο δηλαδή το Άντε που λέει αυτό. Εδώ δεσμεύεται στον Κλίντον ο Σιμίτης για μη χρήση βίας. Μιλάνε όλοι με όλους αλλά χωρίς συντονισμό οι δικοί μας. Εδώ ζητάει, είπαμε, μερικά πράγματα και έρχεται με γεμάτος πληροφορίες ο διοικητής της ΑΕΠ και δεν τον δέχεται ποτέ ο Πρωθυπουργός. Τον έχει σε ένα προθάλαμο να περιμένει. Ο Βασιλικόπουλος. Και τον δείχνει στο... Ναι. Τέλος πάντων γίνεται ό,τι γίνεται. Όλα τα πλοία είναι δίπλα στα Ήμια. Βγαίνει και το άγημα των Τούρκων πάνω των βατραχανθρώπων στη Δυτική Ήμια. Πλέον επιβεβαιώνεται και μετά την επιβεβαίωση ρωτάει ο Πρωθυπουργός τι μέλη γενέστε και ο ΑΓΕΕΘΑ του είπε υπάρχει η λύση του ναυτικού βομβαρδισμού, υπάρχει η λύση της ανακαταλήψεως και υπάρχει και η λύση του αεροπορικού βομβαρδισμού ή συνδυασμού αυτών. Και του λέει ο Σιμίτης μπορείς σε 45 λεπτά να την ανακαταλάβεις ανέμακτα χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Λέει όχι δεν μπορώ. Οκ, απεμπλοκή. Και έτσι φύγανε τα
τα πλοία, οι σημαίες, και έκτοτε παραμένουν τα ίμια γκρίζα. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση εκεί. Αυτές είναι λεπτομέρειες της τουρκικής, της τελικής φάσεως, που δεν χρειάζεται να πούμε. Σηκώθηκε το ελικόπτερο για αναγνώριση και ξέρουμε όλοι ότι έπεσε. Συμπεράσματα. Όπως είπα και πριν, ευρεία δημοσιότητα αξιοποίησης των βραχονισίδων που προκάλεσε την τουρκική αντίδραση. Μιλάω για την κίνηση Μπετενιώτη. Δεν εντοπίστηκε η κρίση, αλλά και όταν αυτό συνέβη υποβαθμίστηκε. Ο τουρκικός αντικειμενικός σκοπός που ήταν τι, να αμφισβητηθεί το status quo του Αιγαίου και να γίνουν γκρίζες ζώνες, επετεύθη. Το πέτυχε. Η ελληνική αποτροπή δεν έπεισε. Η στρατηγική η δική μας βασίστηκε στην Αμερική, αλλά δεν πέτυχε. Ο πιθαναγκασμός των Τούρκων, ναι. Η ελληνική αναντιστοιχία προθέσεων και διπλωματικών στρατηγικών κινήσεων, υποτιμήθηκε η κρίση εξ αρχής. Και βέβαια, όταν ξεκινάς μια κρίση με σκοπό να την αποκλιμακώσεις, τότε δεν πείθεις κανέναν απέναντι ότι έχεις αποφασιστικότητα και ότι κάτι θες να κάνεις. Γιατί αποδυναμώνεις ό,τι άλλο έχεις χτίσει. Αριθμητικά υπέρτερες οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Δεν αισθάνθηκε την πίεση του διεθνούς παράγοντα η Τουρκία. Ουδέποτε συνεκλήθη το ΚΙΣΕ. Ανακλαστικές οι αντιδράσεις οι ελληνικές. Ελλειπής η αξιοποίηση διπλωματικών και γεωπολιτικών ερισμάτων. Μία αγαστές σχέσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών της, της κυβερνήσεως. Ξέρετε ότι τότε ήταν το πατριωτικό Πασόκ, ήταν το εξυγχρονιστικό Πασόκ. Μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν αντίπαλοι στην μάχη για την Πρωθυπουργία. Ο ένας ήταν υπουργός άμυνας, ο άλλος πρωθυπουργός. Δεν ήταν καλές οι σχέσεις. Όπως επίσης και ο Λιμπέρης δεν είχε καλές σχέσεις με κάποιους από την κυβέρνηση. Αυτό όλο συντελεί. Λοιπόν, είναι πολλά τα συμπεράσματα, αλλά η τουρκική πλευρά είναι αυτή που δούλεψε μεθοδευμένα και πέτυχε. Αλλά θα σταθώ εδώ και περιμένω να συζητήσουμε πάνω σε αυτά, γιατί όπως δεν θέλω να μιλάω πολύ για τα συμπεράσματα, γιατί μπορεί να φύγουμε το βράδυ από εδώ ή το πρωί. Οπότε σταματώ εδώ και περισσότερο ίσως έχει αξία να ακουστούν δύο ερωτήσεις ή δύο σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ναι. Και πραγματικά δικαιώνει τον τίτλο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης, η Σχολή Γονέων, με αυτές τις τόσο υψηλού επίπεδου αναλύσεις, όπως αυτή την οποία παρακολουθήσαμε. Θερμά σας ευχαριστούμε. Και μια που έχουμε τον ταξίαρχο της 24ης τεθωρογισμένης της ταξιαρχίας, τον παρακαλέσουμε να σας δώσει το επαιτειακό μας λεύκομα, το οποίο βγάλαμε πριν λίγες μέρες για τα 30 χρόνια, και να σας το δώσει έτσι να το έχετε. Και όποιος δεν το έχει, υπάρχει έξω, τιμάται μόνο 10 ευρώ. Είναι πράγματι στο κόστος. Είναι όλη η ιστορία της Σχολής Γονέων. Πρέπει όλοι να το έχετε. Θα δείτε όλους τους ομιλητές, 630 οι οποίοι περάσανε στα 30 χρόνια, και είναι όλη η ιστορία μας και είμαστε περήφανοι για αυτή την έκδοση. Ελάτε, κύριε Ταξιέρχη. Και από τη Σχολή Γονέων να σας δώσουμε το δικό μας αναμνηστικό. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή εκδήλωση έγινε σε συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης, και μπορούμε να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Χαρίσης. Έλα, Γιάννη, στο μικρόφωνο για να... Ωραία. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει για να προλάβουμε την κρίση στα ίδια? Πρώτες
Εις γνώση πάντα ότι η κρίση, όπως είχα πει και στην αρχή στη θεωρία, είναι μοναδική κάθε φορά. Δεν υπάρχουν συνταγές για την κρίση. Αυτό όμως που πρέπει πρώτα να καταλάβουμε είναι να δούμε τι θέλει ο αντίπαλος από εμάς και μέχρι πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να πάει. Στη συνέχεια, πρέπει να δούμε εμείς ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Μας φτάνουν τα διπλωματικά? Μπορούμε δηλαδή να καθαρίσουμε μόνο με τις συμμαχίες μας? Πιθανόν όχι. Τι άλλο να βάλουμε? Να βάλουμε οτιδήποτε άλλο πλην στρατιωτικών? Αν χρειάζονται στρατιωτικά, σε ποιο βαθμό? Μέχρι πού? Έτσι, είναι διακύβευμα. Για μένα δεν υπήρχε θέμα. Για μένα το θέμα ήταν καθαρά εθνική κυριαρχία. Ο άλλος σου λέει καθαρά ότι ένα κομμάτι εδάφου σου είναι δικό μου. Επειδή είναι νησί δηλαδή, έχει διαφορά από το αν σου το έλεγε στον Εύρο? Είναι το ίδιο ακριβώς. Σου λέει, κύριε, αυτό το πράγμα εδώ δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου. Και το διεκδικώ. Αυτό το πράγμα, εάν θες να είσαι σοβαρός, πρέπει να δείξεις τέτοια αποφασιστικότητα που να μην ξανατολμήσει να το ξανασκεφτεί. Δηλαδή, έκτοτε βλέπετε ότι υπάρχει γκριζάρισμα πλέον. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας εκεί, δεν μπορεί να πάει ο ψαράς, δεν μπορεί να πάει κανένας. Λοιπόν, ή χτίζεις αποτρεπτική φήμη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει κάποια θυσία, ή όχι. Εάν πάλι, πάμε σε υποθετικό επίπεδο τώρα, ο ένας είναι Δαβίδ και ο άλλος Γολιάθ, οπότε κάθε κίνησή σου προς το Γολιάθ είναι σαν να χτυπάς γροθιά στα μαχαίρια, τότε ενδεχομένως μπορείς να αλλάξεις στρατηγική και να κάνεις μια κίνηση διπλωματικο-συμμαχικο-κατευναστική, ας πούμε, αλλά όχι ως πάγια και διαρκή πολιτική στρατηγική επιλογή, αλλά ως προσωρινή, μέχρι να ανακτήσεις δυνάμεις και μέχρι να φτάσεις στο σημείο πλέον να γίνεις πάλι αποτρεπτικός. Δηλαδή, ναι, κάποιες φορές δεν μπορείς να είσαι και... ναι, δεν μπορείς να είσαι, πώς το λένε, μισότρελος, να μην βλέπεις, ας πούμε, ότι πας να καταστραφείς. Ασφαλώς, όταν δεις κάτι τέτοιο, θα πεις κάτι συμβιβαστικό, μια πίστοση χρόνου, θα κερδίσεις χρόνο στην ουσία, αλλά όχι θα κερδίσεις χρόνο για να το κάνεις αυτό σταθερή πολιτική σου, αλλά θα κερδίσεις χρόνο για να ενεργοποιηθείς. Για να ενεργοποιηθείς. Το Ισραήλ, για παράδειγμα, ξέρει ότι κινδυνεύει. Ξέρει ότι απειλείται. Έτυχε να πάω 2 φορές από εκεί. Θα δείτε κάτι 16χρονα κοριτσάκια με κάτι γηλιούς που ζυγίζουν 18 κιλά και 20 ο καθένας, να ανεβαίνουν με το όπλο επώμου και το γηλιό στην πλάτη, στα λεωφορεία, από εδώ, από εκεί κλπ. 16χρονο κορίτσια, 17. Αυτός ο λαός ξέρει ότι απειλείται. Εμείς απειλούμαστε. Μόνο που δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μόνο που δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό πριν είναι αργά. Πρέπει λοιπόν ο κατευνασμός, δεν απορριπταίος ως στρατηγική, το έκανε και το Βυζάντιο. Για να επικεντρωθεί στον κυρίω στόχο του, έκανε κατευναστική πολιτική σε δευτερεύοντες. Έδινε καμιά πριγκίπισσα να παντρευτεί, τους έκανε Βυζαντινούς, τους έβαζε μέσα, τους έδινε και καμιά λίρα. Αλλά αυτό όχι επί Μακρόν. Έτσι, δεν μπορεί να είναι ο κατευνασμός ως σταθερή στρατηγική επιλογή, είναι καταστροφικός. Γιατί δεν έχει κόκκινες γραμμές, δεν ξέρει ο άλλος ποια είναι η κόκκινη γραμμή σου, μονίμως θα πηγαίνεις πίσω στο κατευνασμό. Γι' αυτό, αυτό είναι προσωρινό μέτρο, μέχρι να ανακάμψεις. Βλέπετε καμία κίνηση ανακάμψεως? Ένα θα σας πω. Το 2009 οι δαπάνες για την άμυνα ήταν 6,5 δις. Σήμερα είναι κάτω από 3. Τουρκικές, επισήμως 13 δις το χρόνο. Ανεπισήμως ξέρουμε όλοι ότι είναι πάνω από 18 δις. Αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα τώρα μεγαλώνει τη διαφορά ισχύως. Έχουν πάει σε άλλα επίπεδα και το κυριότερο, τροφοδοτούνται 65% από τη δική τους αμυντική βιομηχανία, η οποία παράγει πλέον δορυφόρους, πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, robotics, τα πάντα. Και βλέπετε λοιπόν ότι... Και ακόμα και τώρα, προσέξτε, δεν θέλω να φέρω την καταστροφή, ακόμα και τώρα υπάρχουν λύσεις.
Το θέμα είναι ποιος θα ενσκύψει σε αυτές. Και προτάσεις υπάρχουν. Προσωπικά, ας πούμε, έχω μια πρόταση γύρω στις 100 σελίδες, η οποία είναι εφικτή. Μπορείς πλέον με τη γεωγραφία σου και την τεχνολογία της σύγχρονη να ανεβάσεις πολύ τον πύχη της αποτροπής. Έτσι που να μην ο άλλος να σκεφτεί πολύ πριν κάνει το επόμενο βήμα. Το θέμα είναι ποιος ανησυχεί, ποιος ενδιαφέρεται και ποιος τρέχει γι' αυτό. Φοβούμαι ότι μέχρι στιγμής δεν έχω δει τέτοια δείγματα. Ναυάρχε μου, καλώς όρισες στην πόλη μας. Η Αλβελέρ σε μία ομιλία της παλιά είπε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έβγαλε την Ελλάδα εκτός συνόρων, έβγαλε τους Έλληνες εκτός συνέρων, αλλά οι Έλληνες δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα μετά το θάνατο του Καποδίστρια όσον αφορά στην οργάνωση του κράτους. Αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία αυτό που μετράει είναι η πολεμική ισχύ. Οι πολεμικές βιομηχανίες είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν την πολιτική των κρατών και την ηθική των κρατών. Είδαμε πρόσφατα ότι ο Τραμπ συγχώρεσε τους Σαουδάραβες γιατί του δώσανε 110 δισεκατομμύρια να παράγουν όπλα. Και σου λέει πήραμε 600.000 θέσεις εργασίας. Μπορούμε να την μπορέσουμε εμείς, ο διεθνής δικαστής, να την μπορέσουμε τους Σαουδάραβες επειδή σκότωσαν τον Κασόκι. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και σε αυτό πρέπει να προβληματιστούμε και να μοιάσουμε το Ισραήλ. Να μιμηθούμε το Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες στον πόλεμο του 67 σε 5 ημέρες μαζέψανε 500 εκατομμύρια δολάρια, πήραν αεροπλάνα και κάψανε τους Άραβες. Οργανωθήκανε. Πρέπει και αυτό να το κάνουμε και εμείς. Και εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν έγινε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας, εσείς οι οποίοι έχετε τα καλόνια, οι οποίοι έχετε τη γνώση και δεν την εμπειρία και πλέον τη σοφία, τα έχετε. Δεν θα σας αφαιρέσει κανένας, τα πήρατε με υδρότα και με αίμα και τα έχετε. Πρέπει να γίνει ένα άτυπο συμβούλιο και πρέπει επιτέλους να τα μάθει αυτά όλος ο κόσμος και να γίνει και ένας έρανος. Πολλοί Έλληνες πιστεύω ότι αν τους προτρέψετε θα δώσουμε λεφτά και θα συγκεντρώσουμε χρήμα. Ο ελληνικός λαός και διαλυμένος σε όλο τον κόσμο μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα και από το Ισραήλ. Αρκεί κάποιος να τους οργανώσει. Πρέπει να κάνουμε μια φιλική εταιρεία ακόμα. Είμαστε υποσκλαβιά. Το 1909 και το 1910 έγιναν αυτοί οι έρανοι, πήγανε φιλέλληνες στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα. Αυτό και πρέπει αγοράσαμε να γίνει και τώρα, πριν είναι αργά. Και αυτό μόνο το κάνετε μόνο εσείς. Κανένας άλλος. Χρειάζεται δυστυχώς πολιτική βούληση για αυτά τα θέματα. Μην περιμένετε από αυτούς. Είπαμε. Και το λόγιζε ότι ήδη αναφέρθηκε το 1910. Στέκομαι σε αυτό. Έτσι, το νέα γενναία, το κεραυνό, αυτά τα πήραμε αυτά, από τις δωρές. Υπενθυμίζω ότι το 1910 είμαστε υποδιεθνή επιτήρηση πάλι οικονομικά. Είμαστε πτωχευμένοι και τότε. Και παρόλα αυτά, μπόρεσε το 1910 και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Μπόρεσε λοιπόν το 1910 ο Βενιζέλος, αλλά για να μην αδικήσουμε και τους προηγούμενους, από το 1907 άρχισε η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά ο Βενιζέλος την αποκορύφωσε γιατί. Γιατί έβλεπε τα σημάδια. Κυβερνάνε τι προβλέπει. Έβλεπε τα σημάδια. Έβλεπε τον πόλεμο να έρχεται στα Βαλκάνια. Και έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος σε 2 χρόνια μέσα και βρεθήκαμε τελικά να είμαστε πολύτιμοι για τη συμμαχία των Βαλκανίων. Αλλιώς θα είμαστε ακόμα απ' έξω και θα ψαχνόμαστε. Μέχρι τη Θεσσαλία θα είμαστε. Ούτε. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Τα ίδια έγιναν, για μια και είναι και πρόσφατη 28 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε, και για το Μεταξά. Εγώ προσωπικά είμαι φανατικός λάτρης της δημοκρατίας. Ενσυνείδητος. Και κατά συνέπεια δεν συμφωνώ με το καθεστώς διακυβερνήσεως Μεταξά. Εν τούτης, πρέπει να είμαι ακριβοδίκαιος. Και να πω ότι ο Μεταξάς ετοίμαζε την Ελλάδα επί 4 χρόνια. Δηλαδή από το 36 στο 40 δαπάνησε 17,5 δισεκατομμύρια δραχμές ποσών πενταπλάσιο από αυτό που είχε δαπανηθεί τα προηγούμενα 12 χρόνια. Αυτό ήταν ο Μεταξάς. Και αν δει κανείς αναλυτικά τι έκανε εκτός από τη γραμμή Μεταξά, 100 τόσα αεροπλάνα, 4 εντοπιλικά, οχύρωσε όλο το Σαρονικό, τις ακτές. Το 40 μας βρήκε για τα μέτρα της εποχής εκείνης, που από όσο μπορούσαμε δηλαδή, πολεμοφόδια, ορίγματα, καύσιμα, εφοδιασμοί, όλα αυτά σε 4 χρόνια. Και ούτε την περίοδο εκείνη η Ελλάδα ήταν οικονομικά εντάξει.
Ίσα-ίσα, ακόμα δεν είχε βολέψει το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Και εντούτοις μπόρεσε ο άνθρωπος με εράνους, με το ένα μετάλλο και έκανε αυτό που μόλις εισηγήθηκε και ο εκλεκτός εδώ ακροατής μας. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά πολιτικής βούλης στην οποία λέω εγώ. Νιώθεις, αισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις και κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι παίρνει πάρα πολλά χρήματα από την Αμερική ετησίως, παρόλα αυτά, όταν πήγα εγώ το 5 προσκεκλημένος εκεί ακόμα εν ενεργεία στο Ισραήλ, στο αεροδρόμιο μου σύστησαν ένα πλοίαρχο που μόλις γυρνούσε από το Παρίσι. Και μετά τις συστάσεις μου εκμυστηρεύτηκε ότι είχε πάει εκεί για να αντλήσει χρήματα από την εβραϊκή κοινότητα της Γαλλίας για επιπλέον προϋπολογισμό άτυπο στις ένοπλες δυνάμεις, το ναυτικό τους. Βλέπετε. Ο κύριος Σταρενίδης. Και μετά ο κύριος Δησμόπουλος και μετά η Τρίτα Φιλιά. Πηγαίνετε από εκεί. Αγαπητέ Πρόεδρε του Ινστιτούτου, τονίζω ιδιαίτερα του Ινστιτούτου Μελετών. Δίνω μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή σας ιδιότητα παρά στην προηγούμενη. Μας δώσατε μία εικόνα της σημερινής κατάστασης, έστω και αν δεν μπορέσατε να το κάνετε όταν ήσασταν εν ενεργεία. Η οποία εικόνα ταιριάζει απόλυτα με την προηγούμενη εικόνα που έχει συμβεί στα Ίμνια. Είναι παρομοιότυπα και οι δύο εικόνες. Ήθελα να σας τονίσω το εξής. Ο πόλεμος δεν γίνεται μόνο για να κατακτηθεί ένα έδαφος. Και τι κρύβεται πίσω από το έδαφος. Και οι πληροφορίες λέγανε ότι στα Ίμνια υπάρχει το όσμιο, επίσης στα Φόκλαν υπάρχει πετρέλαιο. Αυτά ίσως πρέπει να τα τονίσουμε και αυτά. Αυτό ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα. Μήπως μπορείτε σαν Ινστιτούτο να ενημερώσετε την παρούσα κυβέρνηση πώς πρέπει να χειρίζονται τα θέματα αυτά. Θα είναι πολύ χρήσιμη η δική σας συμβουλή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να δεχτούμε και άλλες ερωτήσεις γιατί πέρασε για να απαντήσετε συνολικά. Ο κύριος Ζησμόπουλος. Βεβαίως. Απόστρατος του πολεμικού ναυτικού. Ο κύριος Ναύαρχος και εγώ ήμουνα στο τάφι Κάπα Σιμιτζόπουλος. Ωραία. Μας είχε πει ο κύριος Κωσταράκος ότι περισσεύουν 300 δις στην Ευρώπη για εξοπλισμούς. Από αυτά θα γίνουν 21 εξοπλιστικά προγράμματα που θα είναι στην παραγωγή με κάποιες χώρες. Η Ελλάδα πέτυχε να συμμετέχει σε 14 από αυτά. Αυτό μας το είπε πριν 1,5 χρόνο. Από τότε εγώ δεν ξέρω κανένα πρόγραμμα που να υπάρχει στην παραγωγή. Αν ξέρετε, πέστε μας. Ωραία. Τρίτα Φιλιά. Καταρχάς, σας συγχαρώ για την ομιλία σας. Ευχαριστώ. Επειδή πονάει πολύ όλο αυτό το θέμα και δεν είναι μόνο τα Ίμια, χάσαμε Κύπρο, χάσαμε την πόλη, χάσαμε Μικρά Ασία, τον Πόντο. Τα είπα στην αρχή. Ναι, χάσαμε όλα αυτά που χάσαμε. Και επειδή είπατε ότι υπάρχουν προτάσεις και πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και ο ίδιος έχετε ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Όταν καταρχάς έχετε κάνει κρούση, δηλαδή στο κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι ιδέες τους και ότι δεν πολύ ενδιαφέρονται για τα εθνικά μας θέματα. Κάνετε προσπάθεια στο τομέα αυτό, γίνεται προσπάθεια. Το ένα που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αν πραγματικά υπάρχει αδιαφορία, επειδή βλέπουμε ότι οι Τούρκοι συνέχεια κλιμακώνουν και δεν είναι αστείο, θα πρέπει δηλαδή αυτά που είπατε εδώ σε εμάς, και δεν σας άκουσα και από την αρχή, όλα όσα είπατε ήταν εξαιρετικά, αλλά πρέπει αυτά τα πράγματα να βγουν προς τα έξω. Και επειδή όλοι έχουμε το χρέος μας, όλοι έχουμε χρέος από όπου και να βρισκόμαστε, να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, δεν είναι αστεία, θα χάσουμε και άλλα εδάφη. Και οι λόγοι είναι πολλοί και τους ξέρετε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Μια πολύ καλή πρόταση είναι αυτή, η ομογένεια. Δηλαδή, πρέπει να, εκεί που μπορεί, δηλαδή, όποιος μπορεί να στηρίξει, με όποιο τρόπο να στηρίξει. Και είμαι σίγουρη ότι αν υπάρξει ενημέρωση, θα μαζευτούν χρήματα. Δηλαδή, πρέπει να προασπίσουμε την πατρίδα μας. Και αν η πολιτική μας ηγεσία είναι λίγη, οφείλει ο καθένας από εμάς να βγει μπροστά, γιατί είμαστε όλοι υπεύθυνοι, γιατί είναι τα παιδιά μας και το μέλλον της πατρίδας μας. Άρα, λοιπόν, θα σας παρακαλούσα
Βρείτε ανθρώπους και εμείς όλοι μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Δεν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Τι πρέπει να περιμένουμε δηλαδή. Ωραία. Βλέπετε τους Αλβανούς και θέλω να ρωτήσω και για αυτό το κομμάτι. Έχει γίνει κάτι με το, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, με την πρεσβεία. Δολοφονήθηκε ο Βορειοπόνη αυτή. Έχει γίνει κάτι. Κάλεσαν τον Αλβανό τον πρέσβη. Έχει γίνει κάποια κίνηση. Έχει πάει αστυνομία εκεί και το διερευνά. Ναι, γιατί βλέπετε, γίνονται πράγματα. Έχουμε από τους Σκοπιανούς, τους Αλβανούς, τους Τούρκους. Δηλαδή, όσο υπάρχει. Δεν μας σέβεται κανένας. Ξέρετε, μα πώς να μας σεβαστεί, μα δεν σεβόμαστε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Η απάντηση ναι. Ράμα ήταν απαξιωτική. Ναι, τελείως. Ήταν τελείως απαξιωτική. Μα γι' αυτό σας λέω όμως, εσείς που βρέσκετε. Μα οδοντίατρος είμαι, δεν. Αλλά εσείς είστε σε μια θέση λίγο κλειδί. Μπορείτε να πείτε, αυτή τη στιγμή έχετε κάποια. Λοιπόν, επειδή πέρασε η ώρα, θα κλείσει ο κύριος Ναύαρχος συνολικά. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω τι. Να κάνουμε βήματα και ουσιαστικά να οργανωθούμε και να προτείνετε κάποια πράγματα έτσι ώστε από όποια θέση βρίσκεται κάποιος να μπορέσει να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να σταθούμε στα πόδια μας. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση και από την κυρία, πολύ σύντομα και να κλείσουμε την σημερινή βραδιά. Ποια είστε, πείτε. Σημαίνω Ελευθεριάδου λέγομαι. Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε μέχρι εδώ και μας αναλύσατε την ενδιαφέρουσα εισήγησή σας. Εγώ ήθελα να προσθέσω ένα λιθαράκι ακόμα. Από την εισήγησή σας αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι χρειάζεται ένας πολύ διαβασμένος ψύχρεμος διπλωμάτης και ένας πολύ ικανός και επαρκής στρατιωτικός αν μπορούσαν να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την οποιαδήποτε κρίση συμβαίνει. Και χρειάζεται ψυχραιμία γιατί καμιά φορά οι κρίσεις πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη σοβαρότητά τους. Έχουμε δει πολλές φορές να πυροτεχνήματα τα οποία τα εκτοξεύει ο αντίπαλος για εσωτερική κατανάλωση. Γιατί έχει κάποιο άλλο θέμα να λύσει εσωτερικά, γιατί έχει εκλογές, όπως και στην περίπτωση των ημείων, εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος μια ανάλογη κατάσταση δική μας. Υπήρχε μια πολιτική αστάθεια, γιατί συνήθως όταν πλησιάζουν εκλογές δεν αναλαμβάνει κανένας μέχρι να βγει επόμενη ηγεσία, γιατί αυτή θα αναλάβει τις ευθύνες και αυτή ας βάλει τα χέρια στη φωτιά να βγάλει την καυτή του πατάτα. Είπατε όμως και κάτι άλλο, αναφερθήκατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία πλέον δεν είναι μόνο τα κανάλια, όσα και αν είναι αυτά, έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ειδικά τα δεύτερα δεν μπορεί να τα ελέγξει κανείς. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πώς μπορεί να συμμαζευτεί αυτός ο ρημαγδός παραπληροφόρησης και που δεν ξέρει ο καθένας τι είναι πραγματικό, τι είναι υπερβολικό, τι είναι εξτρεμιστικό, τι είναι σοβαρό. Τουλάχιστον όμως από τα κανάλια. Είπατε για τον κύριο Βερίκιο και τον κάθε Βερίκιο είπατε. Τον κάθε Βερίκιο, ναι. Είναι δυνατόν η οποιαδήποτε στρατιωτική ή πολιτική ηγεσία να διαχειριστεί μια κρίση. Βέβαια, στην περίπτωση των ημείων δεν ήταν απαράδεκτη, συμφωνώ μαζί σας, αλλά για κάποια άλλη περίπτωση, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπου κάθε Βερίκιος έχει πρόσβαση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θα έπρεπε να μπει ένας φραγμός στο τι βγαίνει προς τα έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα. Υπάρχει μια διασφάλιση τέτοια. Έλεγχος στο ΜΜΕ. Με τις κάμερες δεν διαχειρίζεται μια κρίση. Ευχαριστούμε. Συνολική απάντηση για να κλείσουμε. Προβλέπεται από τις διαδικασίες η σύσταση ειδικών κέντρων ενημερώσεως στο Υπουργείο Άμυνας και στο ΓΕΘΑ και μάλιστα σε συντονισμό και με τον εκπρόσωπο της κυβερνήσεως. Αυτό που δεν προβλέπεται είναι αυτό που είπατε κι εσείς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, κάθε σκέψη για λογοκρισία μάλλον πρέπει να περιορίζεται έως και να εξαφανίζεται, γιατί δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβάλλεις λογοκρισία. Δεν έγινε ποτέ αυτό ούτε σε άλλα χρόνια. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι, επειδή τα ΜΜΕ είναι αδιφάγα και επειδή δεν πρέπει να τα βλέπεις πάντα ως
αυτούς που οι οποίοι θα συμβάλλουν με εθνική ομοψυχία προς το καλό των εθνικών συμφερόντων, αλλά είναι επιχείρηση που πάντα πρέπει να κερδίσει. Άρα πρέπει να πουλάει είδηση. Αν, λοιπόν, αυτό που επιβάλλεται να κάνει λοιπόν μια σωστά οργανωμένη, ένας σωστά οργανωμένος μηχανισμός είναι να τους παρέχει διαρκή πληροφόρηση πριν τη φτιάξουν οι ίδιοι. Γιατί αν δεν τους τροφοδοτείς με πληροφορία, τότε αυτοί κάτι πρέπει να βγάλουν σίγουρα. Και αυτό θα είναι του μυαλού τους πλέον. Και θα αρχίζουν να παραποιούν καταστάσεις. Άρα, εκείνο που προέχει είναι ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο θα ανεφοδιάζει και θα παρέχει διαρκώς πληροφορίες που εσύ θες να δώσεις και όχι αυτός μόνος του. Αυτό είναι. Αλλά θέλει οργάνωση αυτό. Θέλει οργάνωση. Έτσι, μπορείς να αντιμετωπίσεις τα ΜΜΕ στα όρια του πάντα του λογικού, αλλά με πολύ καλά, με καλή οργάνωση. Και αυτό είναι μια ολόκληρη επιστήμη πλέον. Η στρατηγική επικοινωνία διδάσκεται. Δεν μπορώ να πάρω εγώ το μικρόφωνο τώρα να κάνω ενημέρωση στα ΜΜΕ. Είναι ολόκληρη επιστήμη πλέον. Ακόμα και το πώς θα σταθείς, ακόμα και το τι θα έχεις πίσω σου, ακόμα και το ποιος θα είναι δίπλα σου. Άρα λοιπόν, και το τι θα πεις φυσικά για το κάθε κοινό που είπαμε. Για τον αντίπαλο, για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Πρέπει όλα αυτά να τα σπουδάζονται αυτά πλέον. Έχει, ναι. Έχει να απαντήσει λίγο. Δεν σας δω το λόγο. Ολοκληρώστε, κύριε. Ναι. Σε ό,τι αφορά του κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, το ξέρουμε όλοι. Εκείνο που ανησυχεί εμένα είναι ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία, και δεν λέω η τρέχουσα, λέω η εκάστοτε σημερινή ηγεσία πολιτική, δεν περνάει από κάποιο θεσμικό όργανο ενημερώσεως, μορφώσεως γύρω από τα θέματα χειρισμού κρίσεων και δεν καταδέχονται. Δηλαδή, εγώ στα πλαίσια της δημοκρατίας κατανοώ πλήρως το δικαίωμα, το αυτονόητο δικαίωμα ενός γυναικολόγου να γίνει υπουργός άμυνας. Το καταλαβαίνω. Ή ενός δικηγόρου, ο οποίος μέχρι τώρα ασχολείται με τα διαζύγια. Αλλά αύριο θα είναι υπουργός άμυνας ή υπουργός, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Και ούτε αυτός είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει όλα αυτά μέχρι χθες τα του χειρισμού κρίσης. Απ' την ώρα όμως που αναλαμβάνει αυτό το πόστο, το οποίο τον εμπλέκει αυτόματα με αυτό το θέμα, τότε οφείλει για λόγους στοιχειώδους και αυτονόητους να περάσει μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο σεμιναρίων, διαλέξεων, εμπλοκής, ασκήσεων, συνδυασμού αυτών. Έτσι, αυτά λοιπόν πρέπει να είναι θεσμοθετημένα και τέτοια θεσμοθέτηση δεν υπάρχει. Εμείς δηλαδή οι στρατιωτικοί μαθαίνουμε από τα γενοφάσκια μας τα περί χειρισμού κρίσεων, με τη διαφορά ότι στο χειρισμό κρίσεων αποφασίζει πάνω απ' όλα η πολιτική ηγεσία. Άρα αυτοί κατεξοχήν έπρεπε να γνώριζαν μερικά πράγματα. Γιατί σε καιρό κρίσεως δεν είναι ώρα για φροντιστήρια. Δεν μπορείς εκείνη την ώρα να λες βου και αβά. Έτσι. Ολοκληρώστε Βασιλεκόπουλο. Για να κλείσουμε. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι γνωστά αυτά. Θα κλείσουμε και μετά. Άρα λοιπόν, στο περιθώριο αυτό είναι και απάντηση και προς την άλλη κυρία εδώ πέρα, την κυρία Ελευθεριάδου, που είπε ότι είναι ένας διπλωμάτης και ένας στρατιωτικός. Ναι, πρέπει να γίνουν θεσμικά όργανα με αυτούς μέσα, αλλά τελικά η απόφαση είναι πολιτική. Και πρωτίστως η πολιτική πρέπει να είναι ενημερωμένη. Χρηματοδότηση. Συμφωνώ, προτείνω και εγώ πολλά πράγματα. Έχουμε άλλη μια Ελλάδα έξω που μπορεί να συμβάλλει. Έχουμε μια Ελλάδα μέσα που επίσης μπορεί να συμβάλλει, όχι από αυτά που δεν έχει. Ένα στα είδη πολυτελείας, κάποιος φόρος, κάποιες καταθέσεις που δεν τολμούν να τις φέρουν μέσα, γιατί δεν είναι και τόσο καλά βγαλμένα αυτά τα λεφτά έξω. Μπορείς να βγάλεις ομόλογα για την άμυνα και να πεις φέρτε τα μέσα χωρίς ποθενέσχες και πάρ' το ομόλογα. Υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι αυτές οι λύσεις να μπουν πάνω σε ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους, για να ξέρει και ο άλλος ο κακομύρης από τη Νέα Υόρκη ότι δεν θα πάνε και αυτά σε χαβούζα που δεν θα τα βρει ποτέ. Πρέπει να του πεις αυτά τα λεφτά θα πάνε εκεί. Και αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο που θα έχει 1, 2, 3, 4. Τέτοιο σχέδιο εγώ διαθέτω. Και διαθέτει και το Ινστιτούτο μας. Από εδώ και πέρα λοιπόν είναι θέμα, τι να πω,
Δυστυχώς δεν βλέπω μεγάλη έφεση και μεγάλη ζέση στα πολιτικά κόμματα. Γιατί έχω προσφερθεί και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Υπουργό να πάω επάνω. Εντάξει, τα ακούνε, το βλέπουνε, το βάζουν σε κανένα σιρτάρι. Έτσι, δηλαδή δεν βλέπω και μεγάλη ούτε προθυμία ούτε ανησυχία. Ίσως στο επόμενο διάστημα να το κάνω βιβλίο και τουλάχιστον να βγει στο κοινό. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Ναύαρχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.